Τέρμα για την κοροϊδία, υγιεινή ασφάλεια για όλα τα σχολεία. Τέρμα για την κοροϊδία, υγιεινή ασφάλεια για όλα τα σχολεία. Και κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή. Μόρφωση υγεία για κάθε μαθητή. Και κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή. Μόρφωση υγεία για κάθε μαθητή. Ήρθαμε εδώ λοιπόν για να απαιτήσουμε από το Υπουργείο Υγείας να γίνονται άμεσα τεστ, μοριακά τεστ στα σχολεία. Όχι μόνο στα τμήματα που κλείνουν και στα σχολεία που έχουν κρούσματα, αλλά περιοδικά επαναλαμβανόμενα τεστ με κλιμάκιο του ΟΕΒΗ σε όλα τα σχολεία για να μπορεί να μειωθεί η διασπορά και από τους ασυμπτωματικούς μαθητές και εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που μεταφέρονται από σχολείο σε σχολείο με εκπαιδευτική ειδικοτήτων. Τα παιδιά ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν μπορούν να τηρήσουν τις φυσικές αποστάσεις καθώς τα τμήματα και οι αυλές είναι πολυπληθή. Η κυβέρνηση δεν πήρε κανένα μέτρο μέσα σε αυτούς τους 8 μήνες για να τηρηθεί το 1,5 μέτρο του ΕΟΔΗ. Επομένως, για να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να συνδυάσουμε τη μείωση της διασποράς εκτός από τις φυσικές αποστάσεις που πρέπει να τηρούν οι μαθητές και μέσα από τη μείωση των μαθημάτων, των τμήματων, θα πρέπει να γίνονται επαναλαμβανόμενα περιοδικά τεστ στα σχολεία. Είμαστε και σήμερα εδώ για να απαντήσουμε για άλλη μια φορά στα επικοινωνιακά τρίκ της κυβέρνησης και του Υπουργείου ότι όλα βαίνουν καλώς στα σχολεία. Να ξεκαθαρίζουμε, εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς έχουμε αναλάβει την ατομική μας ευθύνη σε ό,τι αφορά τη μάσκα. Όμως, η ευθύνη που πρέπει να αναλάβει το κράτος και το Υπουργείο σε ό,τι αφορά τις αποστάσεις και την καθαριότητα, μηδέν, απέχει παρασάντας. Λοιπόν, εδώ και τώρα, μικρά τμήματα, το μέγιστο μέχρι 15 μαθητές ανά τάξη. Διορισμοί όλου του απαραίτητου προσωπικού καθαριότητας, μόνιμο προσωπικό καθαριότητας, έτσι ώστε τα σχολεία μας πραγματικά να απολυμμένονται καθημερινώς. Συχνά επαναλαμβανόμενα τεστ για τον COVID σε όλες τις σχολικές μονάδες. Συνεχίζουμε, προχωράμε και δεν θα αφήσουμε και δεν επιτρέπουμε κανένα να μας εμπέζει. Καταγγέλνουμε το κυβερνητικό επεμβό που δεν έχει λάβει κανένα ουσιαστικό μέτρο για τη τήρηση της υγιεινής και για τη διαχείριση της πανδημίας στην εκπαίδευση. Είναι χαρακτηριστικό ότι προκύπτουν κρούσματα στα σχολεία και δεν έχει εξασφαλιστεί το αυτονόητο να γίνονται με ευθύνη του κράτους δωρεάν μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ ακόμα ούτε καν στο τμήμα του μαθητή που κλείνει και αναγκάζονται εκατοντάδες γονείς και μαθητές να προσφεύγουν στα ιδιωτικά ιατρεία, στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα, στα ιδιωτικά νοσοκομεία και να πληρώνουν από την τσέπη τους 80, 90, 100 και 120 ευρώ για να γίνει ένα τεστ για να δουν αν έχουν νοσήσει. Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι η χνηλάτιση ουσιαστικά δεν γίνεται με επιστημονικό τρόπο. Έχει ανατεθεί σε έναν εκπαιδευτικό στο σχολείο που ούτε υπεύθυνος είναι, ούτε τη γνώση έχει για να το κάνει, ενώ είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας του ΕΟΔΗ για την πραγματοποίηση χνηλάτισης ουσιαστικής για τη διερεύνηση των στενών επαφών ενός κρούσματος. Το Υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση συνολικά επιδίδονται σε μια αποπροσανατολιστική επικοινωνιακή τακτική, προσπαθούν να περιορίσουν τον αριθμό των κρουσμάτων επικοινωνιακά, να κρύψουν στην ουσία το μέγεθος του προβλήματος κάτω από το χαλί. Δεν λένε ειλικρινά τον αριθμό των κρουσμάτων που υπάρχουν, διότι χρησιμοποιούν διάφορα τεχνάσματα και τρίκ. Ένα τμήμα βγαίνει από την καραντίνα, προστίθεται ένα άλλο, έτσι εμφανίζουν ψεύτικα ένα σταθερό αριθμό κρουσμάτων και τμήματων, ενώ στην πραγματικότητα από την αρχή της χρονιάς και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα η αύξηση είναι αλματώδης, είναι εκατοντάδες τα τμήματα και τα σχολεία που οδηγούνται σε κλείσιμο και δεν είναι καθόλου τα πράγματα όπως τα παρουσιάζει η κυβέρνηση. Νάχα μου ότι στα σχολεία δεν υπάρχει μετάδοση του ιού
και δεν υπάρχει διασπορά. Είναι αδιανόητο επιστημονικά και λογικά να υπάρχει έξαρση των κρουσμάτων σε όλη την κοινωνία και η κυβέρνηση να προσπαθεί να πείσει με αστεία στατιστικά νούμερα και με μαθηματικά που κόβει στα μέτρα της ότι στα σχολεία δεν υπάρχει διασπορά του κορονοϊού. Απαιτούμε τη λήψη ουσιαστικών μέτρων, να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών στην τάξη, η πρόσληψη μαζικές προσλήψεις καθαριστριών, να αυξηθούν τα τμήματα, να βρεθούν αίθουσες και βέβαια το ζήτημα που είναι και στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, να πραγματοποιούνται μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ στα σχολεία και προληπτικά, αλλά και ιδιαίτερα εκεί που υπάρχει κρούσμα σε μαθητή και δεν γίνεται κανένα τεστ, παρά αφήνεται την διακριτική ευκαιρία, δηλαδή στην τσέπη της κάθε λαϊκής οικογένειας. Εκ μέρους της ΚΑΜΑ Αθήνας δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας στη σημερινή κινητοποίηση που έχει ως στόχο την ασφάλεια και την υγιεινή στις σχολικές μονάδες. Αξίζει να αναφέρουμε συνάδελφοι ότι αυτή τη στιγμή στην ΕΛΜΕ, στη ΓΑΜΑ ΕΛΜΕ ΑΛΦΑ Αθήνας, υπάρχει εσπερινό λύκειο ΕΠΑΛ, το οποίο τυχαίνει να είναι καθηγητής, και ακούστε λίγο πόσο τα πράγματα πλέον έχουν ξεπεράσει τα όρια. Το εσπερινό λύκειο υπάρχουν 420 άτομα από μέσο όρο ηλικία. Το μαθητό στο εσπερινό είναι πάνω από 30 ετών, γιατί μιλάμε για εργαζόμενους. Και όσο και αν έχουμε κάνει παραστάσεις διαμαρτυρίας, δεν έχει γίνει ούτε μία δειγματοληψία όσον αφορά το τι συμβαίνει σχολική μονάδα. Επαναλαμβάνω, 350-420 άτομα πάνω από 35 έρχονται κάθε βράδυ μέσα από τις εργασιακές συνθήκες, εργοστάσια, σούπερ μάρκετ, φασονάδικα που δουλεύουν, ακόμα και νοσοκομεία, γιατί έχουμε και την ειδικότητα της υγείας χρόνιας, με ό,τι σημαίνει αυτό. Ξαναλέμε για άλλη μια φορά ότι πρέπει άμεσα στα αρμόδια υπουργεία, τόσο το παιδείας όσο και το υγείας, να δώσουν εντολή για δειγματοληπτικά τεστ όσο είναι νωρίς. Έχουμε παραδείγματα στην ΚΑΜΑ ΕΛΜΕ, όπου σχολεία με ένα, δύο, ακόμα και τρία κρούσματα, το μόνο που έγινε είναι να πάρει σε καραντίνα μόνο τα κρούσματα. Ακόμα και το αυτονόητο που λέει η τάξη που έχει το κρούσμα να περάσει από δημοτικά τεστ ή καθηγητές, δεν έγινε τίποτα. Το πρωτόκολλο, από ό,τι μας λένε, είναι ο μαθητής σπίτι και όλη η υπόλοιπη τάξη, αφού έχει δηλατηθεί, να περιμένει μήπως και σκάσει άλλο κρούσμα. Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω ότι είναι απαράδεκτο και καλούμε την Υπουργεία Υγείας να πάρει μέτρα όσο είναι νωρίς. Είναι όλοι σε τηλεδιάσκεψη. Προφανώς υπάρχει μια οργιώδης εργασία για τη λήψη μέτρων προστασίας, τα οποία εμείς φυσικά δεν βλέπουμε. Και αν θέλουμε να απευθυνθούμε στο Υπουργείο Υγείας με κάποιο έγγραφό μας, εμείς φωνάζουμε το έγγραφό μας από εδώ. Πάρτε μέτρα για την πανδημία. Αυτό είναι το αίτημά μας. Κάντε ουσιαστικά δωρεάν τεστ και το φωνάζουμε σε όλους τους τόνους. Παραμένουμε και ζητούμε συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Ας αναλάβουν την ευθύνη να μην συναντήσουν 15 σωματεία εκπαιδευτικών. Πάρτε μέτρα για την πανδημία. Η μάσκα δεν είναι η μόνη προστασία. Πάρτε μέτρα για την πανδημία. Η μάσκα δεν είναι η μόνη προστασία. Είμαστε σήμερα εδώ πάλι με αποφάσεις των σωματείων μας για να καλέσουμε την κυβέρνηση άλλη μια φορά να σταματήσει τώρα η κοροϊδία, να πάρει τώρα μέτρα για την πανδημία και τη διαχείριση των κρουσμάτων στα σχολεία που καθημερινά πολλαπλασιάζονται. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει η κυβέρνηση πρώτον να εξασφαλίσει με μόνιμους διορισμούς να μην υπάρχει κανένα κενό στο σχολείο και να καλυφθούν όλοι οι αυξημένες ανάγκες με επιπλέον εκπαιδευτικούς. Ένα, κατά την καθαριότητα ώστε να είναι όλα τα σχολεία καθαρά με εργαζόμενους με δικαιώματα και να μην γίνονται λάστιχο. Τρίτο ζήτημα, θέλουμε αυτή τη στιγμή να εξασφαλίσει η κυβέρνηση για όλους όσους εμπλέκονται σε κρούσματα στα σχολεία, γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές, δωρεάν επαναλαμβανόμενα τεστ για να μην πληρώνουν από την τσέπη τους οι εργαζόμενοι. Μπορεί και πρέπει η κυβέρνηση να πάρει τώρα μέτρα, να σταματήσει την κοροϊδία ότι στα σχολεία δεν μεταδίδεται ο ιός. Εμείς ζητάμε μαζί με όλους τους εργαζόμενους να πληρώσει, να αναλάβει η κυβέρνηση την κρατική της ευθύνη. Τη δική μας ευθύνη την έχουμε αναλάβει.
η κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υγείας δεν έχουν αναλάβει τη δική τους. Είναι καιρός να το κάνουν τώρα.